Όπως σας είπα και πριν λίγο, αύριο θα γίνουν τα εγγένεια στο κέντρο ημέρα στην Άρτα. Μάλιστα, τα εγγένεια θα τελέσει η Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ζωή Ράπτη. Περισσότερα όμως θα μας πει τα επόμενα λεπτά η κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγος, ψυχίατρος και πρόεδρος της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών. Κυρία Σακά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καραλή και ευχαριστούμε που βοηθάτε να δημοσιοποιηθεί το έργο μας και οι προσπάθειές. Εννοείται αυτό βέβαια, ότι πρέπει να προβάλλουμε πράγματα τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά και πολύ καλό έργο. Είχαμε μιλήσει και πριν 10 ημέρες, τότε που ήταν και η μέρα του φροντιστή και είχατε κάνει και κάποιες εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτό εκείνη την εβδομάδα, όχι μόνο στην Άρτα, γενικότερα υπήρχε ενημέρωση. Και είχαμε πει τότε ότι θα λειτουργήσουν και 4 νέα κέντρα ημέρας, τα 3 στην Αττική και το άλλο ένα, το τέταρτο, στην περιοχή της Άρτας. Το πλεονέκτημα βέβαια αυτών των κέντρων ημέρας είναι και η κινητή μονάδα που θα έχουν. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εγγένεια που θα γίνουν αύριο. Ναι, τα εγγένεια του κέντρου ημέρας για άτομα με άνοια και της κινητής μονάδας θα γίνουν αύριο το μεσημέρι στη 1 η ώρα στο παλιό νοσοκομείο όπου βρίσκεται το κέντρο ημέρας και είναι η έδρα της κινητής μονάδος και θα τα κάνει η Υφυπουργός η αρμόδια για την ψυχική υγεία, η κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για την πραγματοποίηση αυτών των έργων και των υπηρεσιών για την άνοια σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Άρτα. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε περισσότερα για το ποιοι θα παραστούν στα εγγένεια. Ναι, θα παραστούν, πιστεύουμε, όλες οι αρχές του τόπου. Θα είναι ο βουλευτής και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, τουλάχιστον έτσι έχει πει ο κύριος Στήλιος. Θα είναι ο επικεφαλής, ο δήμαρχος της Άρτας, βέβαια, ο κύριος Τσιρογιάννης. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που πάντα υποστηρίζει την άνοια, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δήμαρχος Άρτας, ο κύριος Τσιρογιάννης. Ο επικεφαλής της ΕΚΤΗΣ είπε ο κύριος Καρβέλης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ψαθάς. Μπορεί να ξεχνάω και κάποιους που έχουν δηλώσει. Τα εγγένεια θα κάνει τον αγιασμό των εγγενείων. Θα πραγματοποιήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας, ο κύριος Καλίνικος. Εδώ θα ήθελα να πω τις υπηρεσίες αυτών των δομών του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας. Το κέντρο ημέρας και η κινητή μονάδα στελεχώνεται από 13 επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές. Έχει και 3 άτομα βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Όλοι σχεδόν το 90% είναι από την πόλη της Άρτας. Έχουμε και έναν επαγγελματία υγείας από τον νομό Ιωαννίνων και ένα νομό Πρεβέζης. Είναι όλοι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το κέντρο θα είναι ημερήσια φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από άνοια. Θα μπορούν να τα φέρνουν οι συγγενείς τους, οι φροντιστές τους, ή αν είναι σε πιο ελαφριά στάδια να έρχονται και μόνα τους. Είναι κεντρικό μέρος, είναι προσιτό μέσα στον αστικό ιστό. Και εκεί στο κέντρο θα κάνουν ασκήσεις μνήμης, θα κάνουν γυμναστική, μουσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και οι φροντιστές επίσης θα λαμβάνουν υπηρεσίες όπως είναι υποστήριξη, γιατί κουβαλούν πολύ μεγάλο βάρος πρακτικό και ψυχικό οι φροντιστές των ατόμων με άνοια. Θα έχουν λοιπόν ψυχοϋποστήριξη αλλά και εκπαίδευση για να παρέχουν καλύτερης ποιότητας φροντίδα. Αυτό, κυρία Σακά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι εκτός από τις υπηρεσίες που θα είναι για τα άτομα με άνοια, θα υπάρχουν υπηρεσίες και για τους φροντιστές. Γιατί και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι είναι μεγάλο το φορτίο, όχι μόνο πρακτικό και οικονομικό και ψυχολογικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω, κυρία Καραλή, ότι όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Αυτά τα κέντρα ημέρας
υλοποιούνται μεν από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι και η εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, που είμαστε μια οργάνωση παραπάνω από 20 χρόνια στο χώρο, που έχει πολλά κέντρα ημέρες στην Αθήνα και έχουμε εμπειρία σε τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Τα κέντρα αυτά επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και η κινητή μονάδα διαθέτει ένα αυτοκίνητο και αντίστοιχους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα πηγαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση η άνοια και πολλές φορές δεν μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους οι ασθενείς. Όπως επίσης θα διασυνδέεται με αγροτικά ιατρεία, με κέντρα υγείας, με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και όχι μόνο του νομού Άρτας, αλλά και των όμορων περιοχών, ώστε να παρέχεται μια καλή υποστήριξη στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας στα άτομα που πάσχουν από άνοια και στις φροντιστές τους. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η κινητή μονάδα. Πάρα πολύ σημαντικό το πλεονέκτημα αυτό. Και φυσικά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και, και τους όμορους δήμους. Έτσι, να δώσω ένα τηλέφωνο, κυρία Καραλή. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα εγώ είναι για το... Πριν πούμε για τη γραμμή βοήθειας, να το ξαναναφέρουμε. Τα ραντεβού όμως... Τα ραντεβού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πώς θα κλείνονται? Θα κλείνονται τηλεφωνικά 26810-79206 καταρχήν, αλλά μετά θα μπορούν να κλείνονται και με mail. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουμε, υπάρχει το ενημερωτικό φυλάκιο για το κέντρο ημέρας. Θα υπάρξει τις αμέσως επόμενες μέρες και επιστολή σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους δήμους και τα αγροτικά ιατρία και τα κέντρα υγείας του νομού Άρτας και των όμορων περιοχών, ώστε να έχουν όλοι τις λεπτομέρειες, τις ακριβείς διευθύνσεις, τις λεπτομέρειες επικοινωνίας και να κλείνουν τα ραντεβού τους με όποιον τρόπο τους βολεύει. Πάντως μέχρι στιγμής η πείρα μας έχει δείξει ότι ο πιο εύκολος και προσιτός τρόπος είναι ο τηλεφωνικός. Θα συμφωνήσω. Αυτό να το επαναλάβουμε πάλι. 26810-79206. Αυτό βέβαια που θα το ξαναπούμε και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτησή μας, θα το ξαναναφέρουμε το τηλέφωνο. Αυτό που κρίνω εγώ εύλογο να αναφερθούμε, το είχαμε ξαναπεί, αλλά αξίζει να το ξαναναφέρουμε, είναι να αναφερθούμε στην γραμμή βοήθειας. Για την Άνια. Το 1102, ναι, για την Άνια. Ναι. Είναι το 1102, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, τις εργάσιμες ημέρες. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας, γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν σε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την άνοια. Δηλαδή από συμπτώματα, συγγνώμη, και που παρουσιάζουν είτε ο ίδιος ο άνθρωπος, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο κάποιος που ενδιαφέρεται να μιλήσει με γιατρό και να πει έχω αυτό και αυτό τι πρέπει να κάνω, οι συγγενείς επίσης μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, αλλά επίσης μπορούν να ρωτήσουν για υπηρεσίες, για που μπορούν να βρουν σε όλη την Ελλάδα, που μπορούν να βρουν δημόσιους ή ιδιώτες γιατρούς για να απευθυνθούν, πώς μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για επιδόματα, τι επιδόματα δικαιούνται. Όλα αυτά τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν στο 1102, τη γραμμή βοήθειας για την Άνια. Πολύ ωραία. Να πούμε ξανά ότι αύριο είναι τα εγκαίνια του κέντρου ημέρα στην Άρτα. Είμαι χαρούμενο γι' αυτό, γιατί ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή της Άρτας, η οποία έχει πάνω από 1000, σύμφωνα με τις επιδημιολογικές μελέτες, ασθενείς που πάσχουν από άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ, που είναι πιο συχνή μορφή. Και χρειάζονται υπηρεσίες, οπωσδήποτε. Και αν σκεφτούμε ότι με αυτόν τον αριθμό που μας είπατε, ότι υπάρχει κάποια αντιστοιχία στα άτομα που τους φροντίζουν. Αντιστοιχούν 2-3 φροντιστές. Μιλάμε για 4.000 άτομα που
επηρεάζεται η ζωή τους από την άνοια και χρειάζονται βοήθεια και συμπαράσταση. Χρειάζονται υπηρεσίες. Και αυτές τις υπηρεσίες έρχεται να προσφέρει το κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα και η κινητή μονάδα επίσης στην Άρτα. Κυρία Σακά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Καραλή. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ, γεια σας.